Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, υποδέχθηκε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Σερβίας, στρατηγό Milan Mojsilović, στο στρατόπεδο Παπάγου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε σε ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης Σερβία τον Δεκέμβριο του 2021. Πριν τη μετάβασή του στο στρατόπεδο του Παπάγου, ο αρχηγός ΓΕΕΔ της Σερβίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, οι οποίες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο, στις δυσμενείς συνέπειες του αναθωρητισμού για την ευρύτερη περιοχή, τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και στην επακόλουθη ραγδαία μεταβολή του περιβάλλοντος και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επεσήμανε την ανάγκη για την προαγωγή της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις διμερείς συνεργασίες και στα πολυμερή εταιρικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η χώρα μας από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πλέγματος σχέσεων στρατηγικής συνεργασίας, το οποίο συμβάλλει στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και στην προαγωγή των σχέσεων καλής γειτονίας. Επίσης, και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των δύο χωρών, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις Ελλάδος και Σερβίας, τόσο μέσω του τρέχοντος προγράμματος στρατηγικής συνεργασίας και της συμμετοχής τους σε πολυεθνικές ασκήσεις, όσο και μέσω της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του σχηματισμού μάχης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ονοματιζόμενο Χελμπρόκ, το οποίο την ηγεσία έχει η Ελλάδα, διατηρούν και αναπτύσσουν σταθερά τους ιστορικούς και αναλύοντους δεσμούς τους. Επιπρόσθετα, οι δύο αρχηγοί επαναπιβεβαίωσαν την κοινή τους πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών με την εκτέλεση περισσότερων και ποιοτικότερων δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης, καθώς και με τη συνεργασία σε θέματα ακαδημαϊκής στρατηγικής εκπαίδευσης σε σχολές και σχολεία των δύο χωρών. Επιπλέον, τον ανωτέρω και στον πλαίσιο της ενημέρωσης του αρχηγού ΓΕΕΘ της Σερβίας, ο διευθυντής του κλάδου στρατηγικής πολιτικής, αμυντικού σχεδιασμού και δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ, υποναύαρχος Φραγκίσκο Λελούδα, παρουσίασε θέματα αμυντικής πολιτικής, επί των οποίων ακολούθησε συζήτηση. Με την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στο ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνόδευσε τον αρχηγό ΓΕΕΘ της Σερβίας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόρο Παναγιώτοπουλο, παρουσία του ΙΦΕΘΑ κ. Νικόλαου Χαρδαλιά, καταλήγει ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ. Πείτε μας τη γνώμη σας για τη συνάντηση αυτή στα σχόλια, κάντε like, εγγραφή στον MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας mshd.gr.